Χατζηδάκη Βαγγέλη, προπονητή των Ελπίδων. Βαγγέλη, πες μας δύο λόγια για το σημερινό αγώνα. Εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ να παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με μια από τις ομάδες που διεκδικούν το τίτλο, όπως είναι η Ξηθίας, σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο, πάνω απ' όλα. Σε ένα γήπεδο από αυτά που λέμε στολίδια του νομού μας. Εμείς ξεκινήσαμε λίγο χαλαρά, θα έλεγα. Δεχτήκαμε δύο γρήγορα γκολ, προπάντως ο πρώτο ήταν στα πρώτα 5 λεπτά. Και στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν, θα έλεγα, κάπως κακοί. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου βγήκαμε πιο, μίλησα στα παιδιά στο ημιχρόνο μέσα. Τους είπα ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα από αυτό το παιχνίδι, χάνουν 2-0, μπορούν να παίξουν μπάλα, να παίξουν αυτό που ξέρουν, να δείξουν τι μπορούν. Και έτσι έγινε, βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο και παίξανε καλύτερα, παίξανε με πιο αποφασιστικότητα, θα έλεγα. Και δημιουργήσαμε φάσεις, μπορέσαμε και βγήκαμε πιο μπροστά. Πετύχαμε ένα γκολ, μειώσαμε το σκορ και από εκεί και πέρα είδαμε ότι και η ομάδα της Ετίας άρχισε λίγο να αγχώνεται, θα έλεγα. Γιατί όταν χάνεις 2-0 στο μήχρονο, κάνεις το 2-1, έχεις την ελπίδα ότι μπορεί να φύγει με θετικό αποτέλεσμα. Το πιστέψανε εν μέρη λίγο τα παιδιά, προσπαθήσαμε, ανοιχτήκαμε βέβαια για να το καταφέρουμε αυτό και έτσι ήρθανε τα άλλα δύο γκολ και χάσαμε 4-1. Το σκορ αυτό δεν δείχνει ακριβώς την εικόνα του παιχνιδιού. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Δεν είμαστε τόσο κακοί. Αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε.